Ήρθα να εκφράσω τη λύπη και τη θλίψη και του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Όμως τώρα εκφράζω την ντροπή μου. Την ντροπή όχι ως υπουργό, ως ανθρώπου, ως εκπρόσωπο ενός πολιτισμού. Τι να πω τώρα, είναι εικόνα όχι ευρωπαϊκής χώρας. Μιας χώρας, ξέρω εγώ, που σέβεται τον άνθρωπο. Αυτά που είδα δεν τα πίστευα. Πραγματικά δεν τα πίστευα. Άρα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και να αλλάξουν αμέσως. Δεν έχουμε να κάνουμε φυλακές να ήταν, που δεν είναι φυλακές. Δεν μπορείς να έχουν αυτή τη μορφή. Αυτό δεν έχει να κάνει με καμία μορφή στους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ με οποιαδήποτε ιδιότητα. Έχει να κάνει όμως με αυτή τη σύλληψη αυτών των κέντρων. Λοιπόν, κέντρα κράτησης, τελειώνουμε. Θα πάμε σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας ανθρώπων για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καταστάσεις που θέλουν ένα χρονικό διάστημα για να λυθούν τα προβλήματα. Αλλά και ακόμα και μέχρι να γίνει αυτό ή όταν προκύψουν τέτοια ζητήματα, θα γίνονται με όρους ανθρώπινους. Ακόμα δηλαδή, και αν η κυρία Χρυστοδουλοπούλου, που από ό,τι καταλαβαίνω θα έχει την ευθύνη από αύριο μεθαύριο, χρειαστεί ένα χρόνο για να μπορέσει να κάνει αυτή την μεταφορά αντιλήψεων πολιτισμού, δεν είναι μεταφορά χώρου. Έτσι. Πρέπει οι συνθήκες εδώ να είναι συνθήκες ανθρώπινες. Αυτό πάνε να πει υγεία, υγιεινή, σύτηση. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε δομές εκπαίδευσης που το ζητήσανε, γιατί αν μη τι άλλο, ένα παιδί πρέπει να μάθει και πέντε πράγματα και ένας άλλος πρέπει να μάθει πέντε πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να τους συλλάβω νους μου ότι κάνανε εκατομμύρια χιλιόμετρα για να βρουν την ελευθερία και την ελπίδα. Δεν θα να πω ότι τους σκοτώσαμε, θα να πω ότι τους αφήσαμε να πεθάνουν. Έτσι, δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι η ελευθερία, η ισότητα, αλλά τελικά η αδελφότητα. Δηλαδή, η αλληλεγγύη. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάω μόνο εκ μέρους της κυβέρνησης του Υπουργείου. Όπως βλέπετε, είμαστε όλοι εδώ. Είναι τα κόμματα εδώ, είναι η κοινωνία εδώ, είναι οι φορείς εδώ. Δηλαδή είναι η Ελλάδα εδώ. Αυτή η Ελλάδα δεν αντέχει αυτήν την εικόνα. Θα τα αλλάξουμε όλα. Να πω ένα πράγμα θέλω. Επειδή είναι η πολλωστή φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα. Καταρχήν, χαίρομαι που άνοιξε το Άββατο και μπήκε μέσα ο τύπος και μπήκε μέσα ο κόσμος να δει πώς είναι. Αυτό θα πρέπει να κλείσει. Αυτή την τελευταία περίοδο οι άνθρωποι όχι μόνο δεν έχουν γιατρούς, είναι ανήλικα, είναι τούντες άσυλο, είναι άρρωστοι. Όλοι αυτοί πρέπει να βγουν άμεσα και όταν λέμε άμεσα, άμεσα. Πολύ γρήγορα πρέπει να αφαιθούν οι άνθρωποι έξω και να κλείσει αυτό το έσχος που λέγεται Αμυγδαλέζα και τα κέντρα κράτησης να μετατραπούν σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Αλλά αυτό το έσχος της Αμυγδαλέζας, μακριά από κατοικημένες περιοχές, πρέπει να κλείσει και συμβολικά. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη που ερχόμαστε εδώ, γιατί πέθαναν τις τελευταίες δύο μέρες δύο άνθρωποι. Είναι ντροπή, είναι έσχος, είναι μεγάλη λύπη να ερχόμαστε για αυτό το λόγο. Και έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν έχουμε κανένα περιθώριο για καθυστέρηση. Όπως είπε και ο κ. Πανούσης, είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα ανθρωπισμού και μέχρι εδώ φτάνει.